Συγκλονίζεται στη Θέμελα ο τόπος με το κόλπο Γκρόσο που πεζόταν στους κόλπους της νομαρχίας Γεωργάτου, ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ναρκωτών λογιστών που ζήτησαν επίμονο ο Περιφερειάρχης κ. Σπύρος Σπύρου και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σωτήρης Κουρής. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το διευθυντικό στέλεχος της νομαρχίας, στον οποίο εστιάζονται οι πληροφορίες για το σκάνδαλο του Πάμε Στοίχημα, είχε καταγραστεί στην προηγούμενη από την ΤΕΟΣ νομαρχία υπηρεσία που εργαζόταν στην Αθήνα 6 εκατομμύρια δραχμές και ενώ διατάχθηκε για την υπόθεση ΕΔΕ, αυτός επέστρεψε τα κλοπημαία και το επευλήθη μόνον στέρηση βαθμών και δυσμενής υποτίθεται μετάθεση στο νησί μας. Παρά το κόκκινο όμως που υπήρχε στο φακελό του, τοποθετήθηκε υπεύθυνος οικονομικών, αναβαθμιζόμενος από την νομαρχία Γεωργάτου. Επίσης, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο έλεγχος των ναρκωτών λογιστών βρήκε και νέο σκάνδαλο πολύ μεγαλύτερο από αυτό του στοιχήματος, ενώ στις υποθέσεις αυτές δεν αποκλείεται να ενέρχονται και άλλοι υπάλληλοι, καθώς και διάφοροι πολιτικοί και παράγοντες. Εξάλλου, χθες ο ΤΕΟΣ νομάρχης κ. Διονύσης Λευκαδίτης ανακοίνωσε ότι επί θητείας του στην νομαρχία οι οικονομικοί διευθυντές ήταν οι κύριοι Αναστασία Παρασκευαΐδου και Γιάννης Κορδώσης, τονίζοντας ότι κακώς εμπλέκεται το όνομά του από κακόβουλα δημοσιεύματα, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο του διευθυντικού στελέχους της νομαρχίας Γεωργάτου. Το μνημόνιο ψαλιδίζει τις φετινές διακοπές των Ελλήνων, τονίζει ο ενδυνάμει υποψήφιος βουλευτής κ. Παύλος Παπαδάτος σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Κεφαλόνια Press για τις τάσεις της τουριστικής αγοράς. Είναι άμεση ανάγκη, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Παπαδάτος, να αναπροσαρμοστούν οι τιμές ξενοδοχείων και εστιατορίων στις τιμές που μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους τουρίστες. Και συμπληρώνει. Στο Φυσκάρδο άρχισαν να γίνονται οι προσαρμογές ανεξάρτητα από το γεγονός ότι και εκεί η τουριστική κίνηση είναι αρκετά μειωμένη. Βλέπεις όταν σου βγει το όνομα ότι είσαι ακριβώς, δεν διορθώνεται και εύκολα. Ο Σύλλογος Εμπόρων Εργοστολίου Ικράνη, με επιστολή του προς τον Δήμο Κεφαλονιάς, ζητάει να πληροφορηθεί πότε θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία εργοστολίου η έκθεση λαϊκού πολιτισμού, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να ενημερωθούν οι έμποροι που επιθυμούν να συμμετέχουν. Ο Σύλλογος προτείνει παρόμοιες εκθέσεις να γίνουν σε όλες τις πλατείες των πόλεων του νησιού μας. Την επόμενη Παρασκευή 8 Ιουλίου θα ξεκινήσουν στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης οι αγώνες του ναυτικού ομίλου εργοστολίου για τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος πόλο Α2 εθνικής κατηγορίας με στόχο την Α1 εθνική. Οι αγώνες του δεύτερου γύρου θα γίνουν από 15 έως 17 Ιουλίου.